Λοιπόν, 5 ώρα ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που σας είπα, που βρισκόμουν στο Μαρούσι, που με κάλεσε και μου είπε ότι βλέπει καπνό. Επικοινωνήσαμε εμείς με κάποιον ερασιτέχνη που φιλούσε πάνω την Πεντέλη και μας είπε ότι δεν έχουν δώσει εντολή για κάποιο και για κάποια εκένωση οικισμού. Και την πήρα, την καθησύχασα και 5,5 ώρα με ξανακαλεί, μου λέει ο καπνός έχει γυρίσει προς τα εδώ. Πάω να πάρω τα παιδιά μιας φίλης της που ήταν μόνα τους, γιατί λείπαν οι γονείς στη δουλειά. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά για τα οποία πήγε η μητέρα σας? Τώρα θα σας γελάσω, το κοριτσάκι το μεγάλο είναι 12 ή 13. Περίπου, ναι, αυτό θέλω να πω. 12 ή 13, το άλλο είναι μικρό. Ή πρέπει να έχουν γύρω στα 5 χρόνια διαφορά. Αυτό ναι. Είναι, πρέπει να είναι το άλλο. Και ήταν μόνα του σπίτι, πήρε τα παιδιά και επέστρεψε να πάρει τις γάτες. Ναι. Είχαμε 3 γάτες στο σπίτι. Μάλιστα. Και με κάλεσε 5,5 ώρα. 5,5 ώρα να μου πει ότι επιστρέφει σπίτι από τα παιδιά να φύγει. Το σπίτι βρίσκεται ανάμεσα στο παραλιακό και στον πρώτο παράλληλο από τη θάλασσα. Και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και με ρώτησε αν θα στρίψει δεξιά προς Ραφίνα ή αριστερά προς Νέα Μάκρη. Αν γνωρίζετε καθόλου την περιοχή. Ναι, ναι, βεβαίως. Και τι σας είπε η μητέρα σας ότι... Με το που έφτασε κάτω, δεν μιλήσαμε από τη στιγμή, από τις 5.30 και μετά δεν με μιλήσαμε. Όλα αυτά τώρα τα ξέρω μετά. Ναι. Ξέρω μετά δηλαδή ότι φτάνοντας κάτω, συνάντησα αριστερά φωτιά προς το λιμανάκι δηλαδή του Ματιού και επέλεξε να πάει προς Ραφίνα. Ναι. Και με ξανακάλεσε κάποια στιγμή ανάμεσα στις 5.30 και στις 6, πριν ήταν 6 παρατέταρτο περίπου. Ενώ εσείς πια ξέρατε ήδη ότι έχει φύγει από το σπίτι, έχει πάρει τις 3 γάτες, έχει πάρει και τα 2 παιδιά και κατευθύνεται προς το λιμανάκι στο Μάτι, σωστά? Δεν ήθελε να πάει στο λιμανάκι, ναι. Γιατί φοβόταν θα εγκλωβιστεί στο λιμανάκι. Ναι. Μου είπε ότι προσπαθεί να φύγει προς Ραφίνα. Με τι τρόπο? Με το αυτοκίνητό της. Ναι. Που παρέθεσε το αυτοκίνητό της είναι ένα αυτοκίνητο που είναι στο πρωτοσέλιδο, που κυκλοφορεί ένα Mini Cooper. Ναι. Και κατευθύνθηκε προς τα κάτω για να γλιτώσει το λιμανάκι, να δει, πήγε δεξιά προς Ραφίνα. Και με πήρε τηλέφωνο γύρω στις 6 παρατέταρτο, ενώ εγώ προσπαθώ να φτάσω στο μέρος, αλλά λόγω κίνησης έχει αρχίσει και μαθαίνεται και έρχονται οδικός αρκετοί με αλάρμ, γινόταν χαμός με την κυοδόκηση στους δρόμους δίπλα και προσπαθώ να φτάσω εγώ να πάω Ραφίνα. Με παίρνει 6 παρατέταρτο, μου λέει 3 λόγια, 4 λόγια, στρατή και εγώ με, τον το κλείνει. Είναι το τηλέφωνο. Μάλιστα. Ήταν ακόμα μέσα στα μάξι. Μου λέει είμαι μέσα στα μάξι, στρατηγεύομαι και μου το κλείνει. Μου το κλείνει, έκλεισε τώρα, δεν κατάλαβα. Ναι. Και μετά έχασα την επικοινωνία για 2 ώρες περίπου. Τόσο πολύ? Για 2 ώρες, ναι. Το κινητό ήταν ανοιχτό. Ναι. Τώρα προφανώς από τις κλήσεις κάποιες φορές έλεγε ότι μιλάει, κάποιες φορές έλεγε εκτός δικτύου. Ναι. Γιατί είχε τα παιδάκια και προσπαθούσαν να την πάρουν και οι γονείς και από ό,τι είδαμε μετά είχε 300 κλήσεις στο τηλέφωνο της. Ναι. Και χάνω την επικοινωνία για 2 ώρες περίπου. Δηλαδή 6 παρά μέχρι 8 παρά χάνω την επικοινωνία. Τώρα να σας πω αυτά που βίωσα ή αυτά που μου είπε εκ των υστέρων. Να μου πείτε αυτά που βιώσατε και μετά θα μου πείτε αυτά που σας είπε εκ των υστέρων. Εγώ θέλω να καταλάβω πότε εσείς αποκαταστήσατε μαζί της έστω τηλεφωνική επικοινωνία και πού βρισκόταν εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Εγώ μετά το 2ωρο, ναι, με πήρε η μαμά των παιδιών, ναι, και μου είπε ότι την κάλεσε η κόρη της και της είπε ότι είναι καλά και ότι είναι κι άλλοι μαζί της καλά, χωρίς να μου πει κάτι για τη μητέρα μου, ούτε και τον αδελφό της. Τον αδελφό της, ποιον αδελφό της? Πήρε η μικρή κόρη. Η μικρή που είχε ένα αδελφάκι εννοείται μαζί. Μπράβο, αδελφάκι. Ένα αδελφάκι. Και πήρε τη μαμά της. Είπε που βρισκότανε η μικρή, είπε που βρισκότανε. Δεν είπε, τίποτα. Ναι. Απλά είπε ότι είναι καλά αυτή. Ναι. Πήρα από κινητό κάποιου άλλου, ναι, δεν είχα καταλάβει. Ήταν το πρώτο που είχα μέσα στο 2ωρο δηλαδή. Ναι. Ήταν γύρω στις 8 παρά τότε. Εγώ επικοινωνώ με τον πατέρα μου, ο οποίος έχει φτάσει ήδη Ραφίνα. Και τον ενημερώνω ότι με πήρε η μικρή και μου είπε ότι είναι καλά. Μετά με ξαναπέρε τηλέφωνο, ναι, μια κυρία άλλη, δεν ξέρω ποια ήταν, και μου λέει ότι είμαι σε μια παραλία. Μάλιστα. Ότι βρίσκεται με τη μητέρα μου σε μια παραλία, ένας άγνωστος αριθμός, ναι, και ότι να πάω να τους πάρω. Μάλιστα. Πώς να πάτε να τους πάρετε, τι σας είπε?
Με αυτοκίνητο, με τι. Ξέρανε. Εκ των υστέρων σας είπα, γιατί ναι. μου είπε η μητέρα μου ότι επειδή έχω φουσκωτό και ήμουν στην περιοχή την προηγούμενη Κυριακή, μια μέρα νωρίτερα. Ναι. Να πάω να του πάρω το φουσκωτό. Ναι. Μόνο από θάλασσα μου λέει: σώζονται, να πάω να του πάρω το φουσκωτό.